Λοιπόν, τι εβδομάδα ήταν αυτή, παιδιά. Χαρά σε Ευαγγέλιο. Τι εβδομάδα. Λοιπόν, τι εβδομάδα ήταν. Θέλω τη χαρά σου να μου την αιτιολογήσεις για τη χαρά. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Ένα-ένα. Πάμε, ναι. Λοιπόν, έχουμε την μεγάλη την Τρίτη. Πλέρωσε. Το ΠΑΟΚ επιτέλους πλέρωσε. Επιτέλους, ναι. Όλες αυτές οι κασάνδες που μιλούσαν μόκο. Που μας τα κάναν ντουμπανά τόσο καιρό. Έτσι, μόκο. Δεν έχει δεύτερο σακάκι. Ο ΠΑΟΚ είναι καθαρός. Μπογούμ, βλέπεις. Ναι, βλέπεις, το βλέπω. Γόβες. τα είδα. Θα τον φέρω και ζαρτιέρες τώρα. Να φέρεις, ρε. Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη καθαρή ομάδα τώρα στην Ελλάδα. Το είπα όλος και ο κύριος Κοντονής. Έχουμε την πρώτη ήττα του Ηρακλέως, εκτός έδρας, αυτή την εβδομάδα. Έχουμε την μη αδειοδότηση του Ηρακλέως αυτή την εβδομάδα. Εγώ στεναχωρέθηκα γι' αυτό. Α, γιατί αντίπαλός μας είναι ο Ηρακλής. Δεν είναι αντίπαλος. Τότε, αλλά. Αλλά. Πολύ καλά, Κωστή. Το αλλά, θέλω το αλλά. Έχουμε σήμερα τη μεγάλη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Τη μεγάλη νίκη. Εδώ είσαι πιάνο σωστό. Πρώτη φορά ήμουνα μαζί της. Πρώτη φορά. Όχι. Δεν την κουστάρω εγώ τη Ρεάλ. Εγώ ήμουνα και όταν έπαιξε με τη Σαραγώσα που είχαν τον προδότη τότε ο Ολυμπιακός. Πρώτη φορά ήμουνα μαζί της σήμερα. Λοιπόν, έχουμε την μεγάλη άνοδο του Καθαραϊκού πάλι στην Β'. Σαν Σεραίος πούμε κιόλας. Το χάρηκα πάρα πολύ. Πολύ το χάρηκε ο Σεραίος. Άλλη μια χρονιά ο Άρης στη Γάμα και αν δεν γίνει ξέρεις, αυτό Γιάννη, που λένε ότι θα περάσουν οι δεύτερες... Να αιτιολογήσει εσύ τη χαρά του την εβδομάδα. Συνέχισε. Ναι. Είναι μια εβδομάδα χαρούμενη. Για έναν οπαδό του ΠΑΟΚ. Ως τώρα μόνο για τον ΠΑΟΚ δεν έχει αδειοδότηση. Όχι, χρέη πλήρωση. Αδειοδότηση δεν πήρε άλλο. Έχασε έναν από τον Απόλλωνα. Δεν έπαιξε ο ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ και έτσι δεν του βγήκαν τα μάτια. Ναι, ναι, σωστό, ναι, βέβαια. Α έπεσε σήμερα με κανένα τρόμητο, σου έλεγα εγώ. Τι δεν με μα πει, μωρέ. Θα πάμε να κερδίσουμε, μωρέ. Τι μα πει τώρα. Μακάρι. Τι μακάρι μετά. Μετά θα μα λε καλή μεγάλη ομάδα είναι, μεγάλη φανέλα έχει. Σταμάτα να ακούσουμε τον Τζόρνταν. Τον Αλλά. Είναι μια χρονιά, ήταν μια χρονιά, είναι μια μεγάλη χαρά γιατί όλη τη χρονιά, το Μάιο θα είμαστε καλά. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Το έλεγε. Μήπως ο κύριος Αστασάδης με το Μάιο θα είμαστε καλά εννοούσε όλα αυτά τα πράγματα. Μάλλον. Όχι, θα ξεκινήσει.